με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, αντέχετε? Αντέχουμε, γιατί εσείς αντέχετε. Εμείς είμαστε μαθημένοι. Και εσείς και εμείς, όλοι είμαστε μαθημένοι πλέον. Οι εμφανίσεις είναι τόσο γρήγορες και τόσο απότομε οι αλλαγές, τα πράγματα. Αλλά το δικαιολογούν οι τηλεθεατές, νομίζω. Είναι και η ροή της πληροφόρησης πάρα πολύ γρήγορη, τεράστιος όγκος της πληροφορίας που καλείται να επεξεργαστεί ο πολίτης. Εκλογές είναι και παπά. Πολλαπλαίσιοι επιλογές που πρέπει να κάνουν σε όλα τα επίπεδα. Παπά, αλλά είναι μια γιορτή της Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιορτή της Δημοκρατίας. Είναι η υποϊορδάνη της δημοσκοπήσης, θα τις συζητήσουμε και αυτές. Πείτε μου, τι είναι αυτές οι ευρωεκλογές? Είναι δημοσκόπηση, είναι δημοψήφισμα, είναι ψήφος εμπιστοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ ή ψήφο απόρριψης αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι χαρακτήρα έχουν για εσάς αυτές οι εκλογές? Αυτές οι ευρωεκλογές έχουν de facto πάρει χαρακτηριστικά ευρωελληνικά. Περισσότερο από κάθε άλλη αναμέτρηση. Γιατί? Διότι μπήκε με ορμή η ατζέντα των πάρα πολύ κρίσιμων επιλογών οικονομικής πολιτικής, τις οποίες έκανε η κυβέρνηση, μπήκε στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εξ αυτού του λόγου αποκτήσαμε και εμείς το πολιτικό προβάδισμα και το επικοινωνιακό προβάδισμα. Δηλαδή ο στόχος της αντιπολίτευσης ήταν να μην υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις και να μην συζητάμε τέτοια πράγματα. Ναι. Από τη στιγμή που συνέβη αυτό, από το Ζάπιο δηλαδή και μετά, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι σε αναζήτηση στρατηγικής και βεβαίως πέφτει από το ένα λάθος στο άλλο. Το οποίο εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα λάθη τα οποία γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία δεν αφορούν τις ικανότητες του αρχηγού της, οι οποίες εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την κρίση του, ας πούμε, αν μπορεί, αν δεν μπορεί. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα. Και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ακριβώς ότι ο πολίτης βλέπει να διαψεύδεται παταγωδώς αυτό που είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα συμβεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και εσείς σας κατηγορούν εσάς ότι επιλέξατε το δρόμο των παροχών, δηλαδή ένα εύκολο δρόμο. Ακροβατώντας. Να το δούμε λίγο ανάποδα. Κατά κάποιο τρόπο με την Ευρώπη. Για μας είναι. Η στρατηγική μας αυτή όμως είναι συμπαγής. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Ας πούμε, οι προκάτοχοί μας, όταν δεν κάνανε αδειοδότηση στα κανάλια, ποιο δρόμο διαλέγανε? Το δρόμο των παροχών προς τις ιδιοκτησίες των καναλιών. Ή όταν κρύβανε μέσα στα συρτάρια τα 240 εκατομμύρια από το rebate των φαρμάκων, ποιον δρόμο διαλέγανε? Το δρόμο των παροχών προς τις φαρμακευτικές. Καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε, ας πούμε, επίδομα ή 13η σύνταξη τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Μα έχουν δοθεί, νομίζω, απαντήσεις πάρα πολύ συμπαγείς και αναλυτικές για τη χρονικότητα. Ήρθαν τα στοιχεία της άνοιξης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μόλις τα περιμέναμε, έγινε καθαρό το τι μπορούμε να κάνουμε και πήραμε τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες. Ναι. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι όλη η οικονομία και όλες οι κοινωνικές τάξεις μπαίνουν πλέον στη σφαίρα της ανάκαμψης. Και εκεί πέρα υπάρχει και χώρος και τρόπος να αναμετρηθούν τα πολιτικά προγράμματα. Είναι ευτυχή συγκυρία, νομίζω, και εδώ πρέπει να το πιστώσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό, ότι με τις δημόσιες τοποθετήσεις του έχει κάνει απολύτως καθαρό το τι θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει και οι πολίτες κρίνουν. Και κρίνουν, θα σας έλεγα. Άρα, αν τον ψηφίσουν τον Μητσοτάκη, τι θα σημαίνει αυτό για εσάς? Δεν θα έχουν τη 13η σύνταξη. Θα μειωθεί το αφορολόγητο, είπε, εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στο 9%. Δεν πήρα απάντηση στο πρώτο μου ερώτημα. Πείτε αν αυτές οι εκλογές για εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ, αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, είναι προφανές ότι συνεχίζεται με ανανεωμένη και την λαϊκή εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν χάσετε, αυτό τι σημαίνει για εσάς? Κύριε Σαραντάκο, σε κανένα πάνελ δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να συζητήσω τέτοιο ενδεχόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Είναι απολύτως προφανές ότι θα βγουν πάρα πολύ κρίσιμα συμπεράσματα από τις ευρωεκλογές και βεβαίως υπό το φως μιας πραγματικότητας η οποία φέρνει ούτως ή άλλως τις προγραμματισμένες εθνικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβρη. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η χρονική εγκύτητα, είναι απολύτως προφανές σε όλους, στο πολιτικό ρεπορτάζ είστε και εμείς σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα διαμορφώσουν και το έδαφος πάνω στο οποίο θα δοθεί η εκκίνηση για την πολιτική, ας πούμε, αναμέτρηση του φθινοπόρου. Θέλω να σας το πω έτσι όπως το ακούω, ότι ο Τσίπρας ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Άρα σκέφτεται ότι μετά τις εκλογές, αν είναι μικρή διαφορά ή μεγάλη διαφορά, θα κάνει εκλογές τον Ιούνιο. Είναι ένα σενάριο το οποίο συζητιέται επειδή λένε ότι ο Τσίπρας οι παροχές που ήταν να κάνει δεν είναι να δώσει τίποτα άλλο το Σεπτέμβριο. Το ότι τελείωσε ο Τσίπρας τα ακούω από την 21η Σεπτέμβρη του 2015. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι είπατε? Είπα ότι είχε να δώσει σε παροχές. Όχι, σε σχέση με το οικονομικό πρόγραμμα, νομίζω, σε σχέση με το οικονομικό πρόγραμμα, όπως είχαμε πει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε που μειώσαμε τον έμφυα, μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, δώσαμε τα αναδρομικά στα ειδικά μισθολόγια, είπαμε ότι θα υπάρξει κι άλλο περιθώριο.
Υπήρξε άλλο περιθώριο. Πήραμε πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες με τη 13η σύνταξη, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στο ρεύμα και στα τρόφιμα. Και άλλες πρωτοβουλίες κάναμε, τις 120 δόσεις. Και φαίνεται ότι δημοσιονομικά θα έχουμε το περιθώριο και στην κατάθεση του προϋπολογισμού ή του προσχεδίου, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, να έχουμε και άλλο. Άρα να περιμένουμε και άλλο πακέτο παροχών, ας πούμε, πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου. Κύριε Χασαπούπουλε, αν το επιτρέψει η οικονομία. Η οικονομία μας θα το επιτρέψει. Γιατί? Διότι έχει βρεθεί μια ισορροπία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, η οποία αυξάνει την απασχόληση, διευρύνει την φορολογική βάση, όχι τσακίζοντας αυτούς που δεν έχουν, αλλά επειδή υπάρχουν περισσότερες δουλειές, περισσότερα έσοδα για το κράτος, τακτοποιημένα τα πράγματα στο δημόσιο, έχουμε το πουγγί στην άκρη. Με τις δεκάδες δις τα οποία μερικώς αξιοποιήσαμε για να ρίξουμε τα πλεονάσματα και θα πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα. Πισωγυρίσματα δεν πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Με δραματικό, με αρνητικότερο που έχει εισβάλει στην πολιτική ατζέντα και το θέμα της ασφάλειας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ο Ρουβίκονας έφτασε μέχρι το πρόβλημα της Βουλής. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτά, αν εμένα με στηρίξετε, δεν πρόκειται να γίνουν. Και υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε κάποιες από αυτές τις συλλογικότητες. Mm-hmm. Κάποιοι λένε και πιο προωθημένα πράγματα ότι μπορεί να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας. Mm-hmm. Με την ασφάλεια, εσείς σας άρεσε αυτή η εικόνα που είδατε προχθές? Όχι, δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι μια επιλογή μιας ομάδας η οποία επιλέγει αυτού του τύπου τις δράσεις. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολιτικά, πιστεύω, τα οποία είναι σε απόσταση από την ανάγκη καθολικής ψηφοφορίας, για παράδειγμα. Έτσι, τώρα πάμε σε μια διαδικασία καθολικής ψηφοφορίας, το βασικό χαρακτηριστικό των δυτικών δημοκρατιών. Ιδεολογικά και πολιτικά είναι απέναντί μας, απολύτως. Έχουμε ποινικό κώδικα, έχουν δεκάδες δίκες στις πλάτες τους και τους αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως τώρα η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα ότι θα πρέπει λίγο πιο προσεκτικά να μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Διότι είναι πολύ εύκολη μια μεγαλοστομία του τύπου «αν έρθουμε εμείς τα καθαρίσαμε όλα», αλλά η πρόσφατη ιστορική εμπειρία δείχνει ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Καθόλου δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Για το 8 μιλάτε? Μιλάω και για πιο μετά. Και, δηλαδή, όλη η πορεία μέχρι και την αλλαγή του 2015 δεν καταμαρτυρά ότι είχαμε ύφεση των φαινομένων βίας ή της εγκληματικότητας. Δημοσίευσε η Όλγα Ιεροβασίλη στοιχεία πριν από λίγο καιρό, τα οποία είναι νομίζω ενδεικτικά. Πολλά στελέχη σας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές, φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή, λένε ότι, παιδί μου, υπάρχει ένας ποινικός κώδικας και κακώς δεν δόθηκε άδεια στον κύριο Κουφοντίνα. Συμφωνείτε εσείς? Ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμόζεται. Και να μην μπλέκουμε, το θεωρώ χυδαίο, το να μπλέκουμε την πιστή εφαρμογή του νόμου, όπου είναι, θα σας έλεγα, και αυτό που κάνει τη δημοκρατία μας να ξεχωρίζει από άλλου τύπου καθεστώτα. Έτσι, η πιστή εφαρμογή του νόμου δεν έχει καθόλου να κάνει με το αν εγκρίνεις τις αποτρόπαιες πράξεις του κ. Κουφοντίνα ή την απόλυτη κατανόηση την οποία όλοι πρέπει να δείχνουμε στους συγγενείς των θυμάτων, τα οποία μπορεί να εκινούνται και από ένα προσωπικό θυμό. Σε όλους μας δεν θα συνέβαινε αυτό? Ναι. Πρέπει να είναι απόλυτη κατανόηση. Ο νόμος πρέπει να είναι όμως, θα σας έλεγα, ψυχρός. Δηλαδή, όπως έπαιρνε άδεια ο Ξηρός όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν έβγαινε κανένας να διαμαρτυρηθεί, να πει τότε, ότι ξέρετε κάτι, ο Σαμαράς κλείνει το μάτι στη 17 Νοέμβρη, επειδή ο Ξηρός πήρε άδεια και σε μία από τις άδειες είπε να κάνει και το Σαββατοκυριακό του άνθρωπος, ας πούμε, και δεν επέστρεψε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, περιγράφεται μια εικόνα για την οικονομία κυρίως, ότι έχει βγει η χώρα στο ξέφωτο και πάμε καλύτερα και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις, δεν θα σας πάω στην πρώτη ψήφου, θα σας πάω στη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που σας πίστεψε το 2015, αυτή τη στιγμή στέκεται λίγο μακριά. Δεν τους έχετε πείσει, βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που εσείς περιγράφετε, δεν έχουν έρθει τουλάχιστον μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Φαίνεται ότι έρχονται μέρα με την ημέρα. Δηλαδή, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν καταγράψει μια συστηματική αδυναμία να ανοιχνεύσουν ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που στο τέλος βρίσκεται στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ και μας έδωσε τη νίκη και το Γενάρη και το Σεπτέμβριο του 2015, αυτές οι δημοσκοπήσεις, αν τις δει κανείς στη δυναμική τους και στο πώς εξελίσσονται, θα δει ότι μειώνουν τη διαφορά. Θεωρώ ότι τα περιθώρια υπάρχουν ακόμα και επειδή βλέπουμε και τις συρρυκνούμενες διαφορές, θα πάμε σε μια κατάσταση η οποία θα φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Είναι απολύτως. Λέω ότι θα βγούμε πρώτοι. Και η διαφορά του 3,4 είναι διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους. Και θα σας έλεγα και η πολιτική αποτύπωση της κατάστασης είναι μια κατάσταση η οποία θυμίζει μάλλον προηγούμενες εποχές. Με ποια έννοια? Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο
κόμματος πρόσφατα που να λέει ότι διεκδικεί και την εξουσία με αέρα και να αποσύρεται από τη μάχη της Αθήνας με τόσο εμφατικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία δεν τολμά να κάνει ανοιχτή συγκέντρωση όπως θα κάνουμε εμείς αύριο στο Σύνταγμα. Πήγε σε ένα περιφερειακό γήπεδο το οποίο είναι 3.000 θέσεων με τον κύριο Πατούλη και έκανε τη συγκέντρωσή της. Εμείς είχαμε περισσότερο κόσμο στο Αγρίνιο από ό,τι είχε η Νέα Δημοκρατία και αυτό νομίζω είναι δηλωτικό της συσπήρωσης και του πολιτικού momentum που ο κάθε χώρος έχει. Κατηγορία αντιπολίτευση για μεταφορές ο ψηφοφόρος. Τα είδα, είδα και τις επιθέσεις στους Τσιγκάνους, τα είδα όλα. Γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Ναι, ναι, είναι, θεωρώ πάρα πολύ χυδαίο αυτό που γίνεται, ξέρετε. Δηλαδή, αν θεωρούν ότι υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έπρεπε να έχουν και δικαίωμα ψήφου, να βγουν να το πούνε. Νομίζω καμία αντίρρηση. Η είναι από, ότι φύγαν από την Ξάνθη και κάπως, πήγαν κάπου αλλού. Κάπως, ξέρετε, κάπως έτσι χτίζονται και οι κοινωνικές συμμαχίες όμως. Δηλαδή, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία τις ευπαθείς ομάδες, τις ευάλωτες ομάδες, τις προσέχει και ρίχνει βάρος αυτές. Και κυβερνήσεις οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει περιθώριο κοινωνικό, διότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων είναι μάταια. Διότι οι ανισότητες είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Υπουργέ, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και της εκπομπής. Θέλω, τουλάχιστον από μένα για τελευταία ερώτηση, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που συνέβη με το θέμα της πυροπροστασίας. Αποκαλύπτεται, μας το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και νομίζω και οι εφημερίδες το έχουν γράψει, ότι δεν έχουμε μπει σε αυτό τον ενιαίο σχεδιασμό για την πυροπροστασία από το Υπουργείο Άμυνας. Ένα χρόνο μετά το ΜΑΤΙ, μετά από όλα αυτά που περάσαμε, δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες, δεν έχουμε έτσι να πάρουμε τα χρήματα για να βελτιώσουμε και τη μηχανική υποστήριξη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι γίνονται. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το θέμα, δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Γίνονται βήματα γοργά. Έχω κάνει και με την Όλγα τη Γεροβασίλη εγώ αλλεπάλληλες σκέψεις για τα θέματα τα οποία ακουμπούν και δικά μας ζητήματα, ζητήματα τηλεπικοινωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση τέτοιου τύπου φαινόμενα να τα αντιμετωπίζουμε. Εντάξει, η φύση βέβαια. Ξέρετε, καμιά φορά. Κοιτάξτε, αλλά αυτός ο αριθμός που στέλνουμε σε περίπτωση φωτιάς δεν νομίζω ότι λειτουργεί, επειδή είναι θέμα ψηφιακής. Είμαστε στη φάση της παραλαβής αυτή τη στιγμή και είμαστε σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μια τελευταία ερώτηση και από μένα. Το Σκοπιανό, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι θα το ξεπεράσει η κυβέρνηση στην κάλπη? Οι πληροφορίες είναι αύριο ο κ. Μητσοτάκης πάει Θεσσαλονίκη και χθες ήταν ο κ. Τσίπρας. Ότι εκεί το κλίμα εξακολουθεί να είναι βαρύ. Πιο βαρύ, θα έλεγα, για το κυβερνόν κόμμα. Δεν φαίνεται αυτό να αποτυπώνεται στις προθέσεις ψήφου οι οποίες κλείνουν και θα σας έλεγα, θυμήθηκα τώρα ότι ήμουν πάλι στο Open, ήμουν στην εκπομπή της κυρίας Στάη, όπου ο κύριος Παναγόπουλος της ΣΑΛΚΟ μας είπε ότι για πρώτη φορά είδε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ελλάδας. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάποιοι που του πουλούσαν Μακεδονία τον είχαν αφήσει στο περιθώριο. Και υπάρχουν και άνθρωποι με τους οποίους διαφωνήσαμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά οι οποίοι αντιλαμβάνονται το τι σημαίνει πατριωτική πολιτική και στήριξη αυτών των περιοχών, οι οποίες πρέπει και μεταξύ μας να σταματήσουμε να τις λέμε ακριτικές. Δεν είναι ακριτικές, είναι κομβικές. Διότι αν δεν αναλάβουν, αν δεν παίξουν τον κρίσιμο ρόλο αυτές οι περιοχές για τη χώρα συνολικά, δεν θα μπορέσει και η χώρα να παίξει τον ηγετικό της ρόλο στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Υπουργέ, κοντά στους Ψαλμούς, αλληλούια. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Καλή δύναμη να μου λέτε. Και από Δευτέρα, και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι να το σχολιάζουμε. Σας στέλνουμε από Δευτέρα για την πολιτική ανάλυση. Δεσμεύεστε, ωραία. Έτσι, αυτός ο εκβιασμός που γίνεται στον αέρα κάθε φορά και είμαστε αναγκασμένοι να υποκύψουμε. Παράκληση. Τον άλλο εκβιασμό τον είχατε αποδεχθεί όταν ήσασταν εκεί. Και επειδή το ξέρετε, κύριε Σαραντάκο, το ξανακάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.